Αναρτήθηκαν τα καθαριστικά του έμφυα για περισσότερους από 2 εκατομμύρια πολίτες ιδιοκτήτες ακινήτων. Η συνολική μείωση συγκριτικά με το 2018 ξεπερνά το 20%, ενώ περίπου 900.000 φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν μικρότερο φόρο σε ποσοστό μεγαλύτερο από 30%. Τον παρέλαβατε ή όχι ακόμα? Τον παρέλαβα. Ακουμπήσαμε το 30% τη συνολική έκπτωση μέχρι τώρα. Ήτανε αυξημένο σχέση με πέρσι, το ίδιο ή χαμηλότερο? Ήτανε μειωμένος κατά μικρό ποσοστό, αλλά στο σύνολο των μειώσεων από το 19, δεν θυμάμαι, είναι στο 30%. Πήρατε το καθαριστικό του έμφυα ή όχι ακόμη? Το πήραμε. Πόσο ήταν, παραπάνω από εσείς, με πέρσι ή λιγότερο? Λιγότερο ήταν φέτος. Καλό αυτό? Καλό, καλό είναι. Καλό, εντάξει. Γενικότερα όμως μια ακόμη επιβάρηση στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Γενικότερα και είναι δύσκολα. Γενικότερα τη βγάλουμε δύσκολα. Στο έφυγε μου κατεβάσανε 48 ευρώ. Αυτό, τίποτε άλλο. Από το ποσό που είχα, 48 ευρώ μείον. Σαφώς. Κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι, γιατί δεν πληρώνουμε τόσους φόρους. Αλλά σχετικά με πέρυσι, ναι, περίπου είναι το ίδιο, σε μένα τουλάχιστον. Χθες το εκτύπωσα και μάλιστα σήμερα πήγα και το πλήρωσα. Ήταν ανεβασμένο σχέση με πέρσι, το ίδιο ή μικρότερο? Νομίζω ελάχιστα μικρότερο. Πολύ λίγο, 2-3%. Ήρθε το καθαριστικό του έμφυα? Όχι, δεν ήρθε τίποτα. Εμείς δεν έχουμε τίποτα, ούτε σπίτια έχουμε τίποτα να πληρώσουμε. Συγκεκριμένα, το νέο έντυπο που έλαβαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχει μια πλήρη εικόνα για τον φόρο που προκύπτει, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να κάνουν τις συγκρίσεις τους και να γνωρίζουν την αύξηση ή τη μείωση του φόρου που θα έχουν. Στο λογαριασμό του έμφυα αναγράφεται η νέα συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που έχει προκύψει μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, καθώς και η έκπτωση ή η προσάυξη του κύριου φόρου βάσης συνολικής αξίας ακίνητης περιουσίας, ο κύριος φόρος, η έκπτωση 50% ή 100% για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με χαμηλά εισοδήματα και το συνολικό ποσό του έμφυα. Ο μέσος Έλληνας μπορεί να φέρει βόλτα ή όχι? Δύσκολο. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Εγώ είμαι συνταξιούχος και εντάξει, ούτε πολλά παίρνουμε ούτε λίγα, αλλά είναι δύσκολο να τα βγάλουμε. Το φιλοσοφικό ερώτημα που τίθεται για τον έμφυα είναι εάν μπορεί να καταργηθεί ή όχι. Η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορεί να καταργηθεί, διότι επιφέρει κάποια έσοδα στη χώρα τα οποία δεν μπορεί να βρεθούν από πουθενά άλλου. Αυτή η σταδιακή μικρή μείωση που εμφανίζεται κάθε χρόνο και πέρυσι και φέτος είναι ικανοποιητική, τουλάχιστον προσωπικά για μένα. Κάθε μήνα. Είναι δύσκολα για πολλούς που αν δεν έχεις πισινή, αγαπητέ νεαρέ, δεν μπορείς να τα βγάλεις. Με 500 ευρώ το μήνα και όταν πλήρωσα το πρώτο δίμηνο 704 ευρώ ΔΕΗ, τι να πληρώσω, το τηλέφωνο, ΟΥΙΘ, να φάω, τι να κάνω? Παραλάβατε τον έφυγε? Όχι, όχι ακόμη, δεν τα άνοιξα από φόβο, το γνωστό φόβο το τι θα δούμε. Φαντάζομαι ότι θα είναι τα ίδια στην περιοχή που ζω. Δεν πρόκειται να μειωθεί ο έμφυα, οπότε. Με βάση τους υπολογισμούς του Υπουργείου Οικονομικών, ο έμφυα θα είναι χαμηλότερος για 5 εκατομμύρια φορολογούμενους. Για ένα 13% ο λογαριασμός παραμένει αμετάβλητος, ενώ οι αυξήσεις στο έμφυα αναμένονται για το 7% με 8% των ιδιοκτητών ακινήτων.